Διαβάσαμε κάτι που είναι αλήθεια, όχι ότι δεν το ξέραμε. Απλά προσπαθούσαμε να το αποθήσουμε από το μυαλό μας. Ίσως γιατί δεν μας αρέσει καθόλου. Αλλά ουσιαστικά είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα είναι αλήθεια ότι μας πάει τα κόκαλα. Λοιπόν, σήμερα διάβαζα μια ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού που λέει ότι 6 παιδιά την ημέρα στο Θεό μας, 6 παιδιά την ημέρα έπεφταν θύματα κακοποίησης το 2023. Έχουμε γίνει, να μην πω τώρα, Σικάγο. Μέσω Skype θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιαννόπουλο, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί φαντάζομαι ότι από αυτά τα 6 παιδιά την ημέρα, πολύ φοβάμαι ότι θα είχαμε και κάποια από τις αίρες. Πρόεδρε μου, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλά. Να διευκρινίσω, όχι 6 παιδιά την ημέρα στην Ελλάδα, 6 παιδιά την ημέρα λαβαίνουμε στο Χαμόγελο. Δεν είναι όμως η ολική εικόνα αυτό, το ότι μας εμπιστεύεται ο κόσμος και τηλεφωνεί και έχει γίνει κέντρο αναφοράς, είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα δείγμα πραγματικά του τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Άρα είναι πολλά περισσότερα τα παιδιά. Είναι πολύ περισσότερα, όχι μόνο αυτά που δεν καταγγέλλονται, που δεν ενημερώνονται, αλλά και αυτά που είναι κρυμμένα μέσα σε ένα δωμάτιο, σε ένα χωριό, σε μια γειτονιά, σε μια πόλη, γιατί δεν θέλουν να εκτίθενται κάποιοι ότι υπάρχουν προβλήματα. Άρα δεν έχουμε ξεφύγει από το κοσταλέξι και το στίγμα, κυρίως στα χωριά, και κρύβουμε κάποια άτομα, λες και δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, νομίζουμε έτσι ότι μπορούμε είναι, να τα κάνουμε αόρατα αυτά τα παιδιά. Ο κόσμος μιλάει τώρα, δεν είναι όπως ήταν πριν, έχει αποκτήσει μια συνείδηση. Άλλωστε αυτό είναι και το αποτέλεσμα των στατιστικών μας που δείχνει ότι παίρνουν και ενημερώνουν. Το να μιλάει και να γίνεται η διαδικασία και μετά το παιδί να βρίσκεται, γιατί δεν γίνονται ανάλογες, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, γιατί δεν ήθαμε εδώ, δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν. 28 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας, είναι μια διαδικασία η οποία δυστυχώς γίνεται και που γίνεται γιατί δεν έχουν ενισχυθεί οι Δήμοι. Πιστεύουμε πολύ στη δύναμη του Δήμου και της περιφέρειας. Το κεντρικό κράτος είναι πολύ μακριά, είναι λίγο δύσκολο. Άρα, ενδυνάμωση του επιστημονικού προσωπικού του Δήμου για να μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη και ουσιαστική δουλειά. Το να κατηγορήσει έναν κοινωνικό λειτουργό που είναι φορτιστή με τόσα πράγματα είναι άδικο, γιατί αυτοί πρέπει να πω ότι είναι και μερικές φορές και ήρωες προσπαθώντας να κάνουν πράγματα. Κύριε Γιαννόπουλε, σε πείσμα πολλών, και μπορεί κάποιοι να διαφωνούν και με την ύπαρξή σας και να μην σας θέλουν και να. Καλά, έχουν γίνει πολλές κινήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά που υπάρχετε, που δίνετε καθημερινά έναν αγώνα, γιατί έστω και μία ψυχή, αν σώσετε, είναι, καταλαβαίνετε, το θαύμα. Με στεναχωρεί αυτό που μου είπατε, ότι δεν είναι μόνο 6 παιδιά, δεν ήταν μόνο 6 παιδιά, ήταν πολλά περισσότερα. Αυτά φτάσαν σε εσάς. Και όταν λέμε κακοποίηση, τι ακριβώς εννοούμε? Είναι όλες οι μορφές κακοποίησης, βαριάς κακοποίησης. Όχι φτώχειας, γιατί στα θέματα φτώχειας και προβλήματος επιβίωσης μιας οικογένειας, εκεί υπάρχει η στήριξη. Εκεί υπάρχουν τα κέντρα στήριξης που έχουμε, προκειμένου να καλύπτουμε τις ανάγκες ή συνεργασία με άλλους φορείς, να καλύπτουμε τις ανάγκες της οικογένειας, να μην χρειαστεί να πάρουν τα παιδιά από την οικογένεια, γιατί είναι το τελευταίο μέτρο που θα μπορούσε να πάρει ένας εισαγγελέας. Είναι λοιπόν παραμέληση που έχει να κάνει με την νοοτροπία της οικογένειας και όχι τόσο με τη φτώχεια. Έχει να κάνει με την κακοποίηση τη σωματική, με την ψυχολογική που τις περισσότερες φορές δεν αποδεικνύεται, αλλά και το χειρότερο απ' όλα είναι η σεξουαλική κακοποίηση, η οποία δυστυχώς δεν καταγγέλλεται, δεν γίνονται αναφορές. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι έχουμε για 1115 παιδιά που αφορούσαν παραμέληση, ναι, για εγκατάλειψη, για 970 παιδιά που αφορούσαν σωματική κακοποίηση και μόλις για 92 παιδιά σεξουαλική κακοποίηση. Υποστηρίζετε ότι είναι πολλά περισσότερα από τα 92. Από τη δημοσιότητα μόνο βλέπουμε, ναι, ότι είναι ένα καθημερινό φαινόμενο πλέον η παρενόχληση, η σεξουαλική κακοποίηση από το γειτονικό και συγγενικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν αυτό που η εκστρατεία που κάνουμε συνέχεια το μένει μυστικό είναι η σεξουαλική κακοποίηση, η παρενόχληση μένει μυστικό για πολλούς λόγους. Και ο κυριότερος λόγος είναι για τα θύματα, τα παιδιά δεν μιλάνε γιατί φοβούνται, γιατί ο άνθρωπος που τους κάνει κακό έχει εξουσία πάνω τους και σκάνει λοιπόν τα κανόνια. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι πλέον τα παιδιά τηλεφωνούν τα ίδια στη γραμμή 1056. Ευτυχώς.
Τα παιδιά τηλεφωνούν, στέλνουν μηνύματα μέσω του chat 1056, που είναι η προσφυλή της μέθοδος. Ναι. Κάτω από τα σκεπάσματα, λοιπόν, ένα παιδί του σπίτι, στο κρεβάτι, μας ενημερώνει μέσω του chat, γιατί δεν θέλει να μιλήσει, φοβάται μην ακούσουν οι άνθρωποι που του κάνουν κακό. Mm-hmm. Μας ζητάει βοήθεια να πάμε μαζί στο τμήμα ή στον εισαγγελέα να βοηθήσουμε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά από τη μια αισθανόμαστε περήφανοι, από την άλλη λέμε να, αυτές είναι οι λύσεις. Έτσι λοιπόν θέλουμε τους θεσμούς να λειτουργήσουν, έτσι θέλουμε να είμαστε συμπλήρωμα των θεσμών και όχι υποκατάστατο των θεσμών, αλλά συγγνώμη που κάνουμε πολλή δουλειά. Συγγνώμη που ενοχλούμε εσύ κάποιους. Εσύ ζητάτε συγγνώμη αντί να ζητήσουν όχι, κάποιοι άλλοι. Λέω για κάποιους που όταν κάνεις πολλή δουλειά σε ατομικό επίπεδο είτε όχι γίνεται αυτό. Θα ήθελα όμως, γιατί το πρωί το είπα έτσι όσο μπορούσα πιο προσεκτικά, ναι. Στην ΕΡΤ Σερών. Ναι. Έχει την φιλική συχνότητα που μιλάμε κατά καιρός και με εσάς. Ότι ξέρετε, ένα μωράκι που ήταν μόλις πρόωρο που γεννήθηκε σε μια περιοχή εκεί. Ναι. Το μωράκι αυτό χάρη στην εισαγγελέα, η οποία είχε πείσμα και μας απέτησε να το σώσουμε αυτό το μωρό. Να πάει εκεί που έπρεπε να πάει με το ασθενοφόρο μας, με την κινητή μονάδα νεογνών, που η κλίση ήταν για το κομμάτι αυτό της υγείας. Ήταν όμως τόσο πολύ πιεσμένη που τελικά μας έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε παραπάνω, για λόγους προσωπικών δεδομένων δεν θα πω πολύ περισσότερα. Όμως αυτό το μωράκι που παραλίγο να πεθάνει εγκαταλειμμένο σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Σήμερα είναι 13χρονών κοπέλα. Ελάτε. Υιοθετημένη και με ανθρώπους που την αγαπάνε. Είναι που δεν θα υπήρχε αυτό το παιδί, έτσι. Δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε καθόλου. Ναι. Δηλαδή, μάλιστα είχε βρεθεί σε τέτοια απόγνωση εισαγγελέα που μου λέει: θα στείλω μου λέει, την αστυνομία να συλλάβει τους γιατρούς. Λέω: σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό, γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα τότε. Ναι. Αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι στην διάθεση κάποιων ανθρώπων μέσα στη δημόσια διοίκηση, που είναι μονάδες, με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που τους βρίσκουμε και ξέρουμε να τους πάρουμε ένα τηλέφωνο και να μας δώσουν μια λύση ή να μας πάρουν εκείνοι να δώσουμε μια λύση βοηθώντας τους, είναι που γίνονται κάποια πράγματα ακόμη στην Ελλάδα. Και γίνονται αρκετά, αλλά δεν είναι τόσα όσα να σώζουν όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πραγματικό κίνδυνο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Από τα περιστατικά που φτάνουν σε εσάς, υπήρξε ποτέ κάποιο που δεν προλάβατε ή τελικά δεν είχατε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν προλάβατε να σώσετε ή δεν υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, ό,τι έρχεται σε εμάς πρέπει να περάσει μέσα από την εισαγγελία για την αστυνομία. Ναι. Όταν λοιπόν κάνουμε μια αναφορά στην εισαγγελία, δεν γίνεται η ανάλογη διαδικασία της έρευνας και όλα αυτά και το παιδί βρίσκεται σκοτωμένο μετά από 4 αναφορές, γιατί δεν είναι μια περίπτωση, είναι αρκετές περιπτώσεις, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα, γιατί κάποιοι λένε, γιατί δεν πάτε εσείς. Αυτό θα σας έλεγα, γιατί δεν πάτε εσείς, αφού ξέρετε τον κίνδυνο. Θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Παίρνω τον νόμο, Όχι, είμαστε ιδιωτικός φορέας που βασιζόμαστε στην εντολή του εισαγγελέα. Ναι, θα μας πάρει εισαγγελέας και θα πει: θα πάρετε αυτά τα παιδιά από εκεί που κινδυνεύουν ή χωρίς την αστυνομία, θα τα πάτε στο νοσοκομείο, θα είστε κοντά τους, θα τους περιθάλψετε κλπ. Και θα βρεθεί κάποιος χώρος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να πάμε στο σπίτι του άλλου και να χτυπήσουμε την πόρτα και να πούμε: κακοποιείτε το παιδί σας. Δηλαδή πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, γιατί καμιά φορά βρίσκουμε και τον πελά μας. Κάνουμε τόση δουλειά 24 ώρες, ο μοναδικός φορέας αυτή τη στιγμή που απαντάει. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο είναι που μας τρομάζει και μας φοβίζει και μας ταρακουνάει όπως πρέπει να ταρακουνήσει και όλη την κοινωνία. Είχαμε 615 περιστατικά αυτοκτονικότητας, αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοτραυματισμού. Ένα την ημέρα περίπου. Τι λέτε τώρα. Ένα παιδί την ημέρα δηλώνει αυτοκτονία. Και μάλιστα να διευκρινίσω, επειδή μας βλέπουν ενδεχομένως και παιδιά και γονείς, να τους το πούμε και μέσω των γονιών τους, ότι έχουμε πει στα παιδιά ότι θα μας παίρνουν τηλέφωνο. Θα κρατήσουμε την εχεμήθεια, δεν θα μιλήσουμε σε κάποιους για αυτά που θα μας εμπιστευτούν. Μόνο όταν καταλάβουμε όμως ότι κινδυνεύει η ζωή τους, εκεί σπάμε αυτή την εχεμήθεια, αμέσως ενημερώνουμε το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας που κάνει πολύ καλή δουλειά και αμέσως ειδοποιείται το τοπικό τμήμα και εφόσον χρειάζεται μας δίνεται εισαγγελική εντολή να πάει κάποιος ψυχολόγος μας
να σώσουμε το παιδί και την οικογένεια που έχει πάτε αυτό το για τη πρόβλημα. Σωτηρία και τη βοήθεια εσείς. Δεν θέλετε να βγαίνετε πρώτα θέματα στα κανάλια ή δεν ξέρω εγώ στα άλλα μέσα και να λέτε κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Αν το κάναμε αυτό που δεν το κάναμε, θα φαινόταν μια δουλειά. Δεν θα προλαβαίνετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να ανακοινώνετε θέματα τα οποία αντιμετωπίζει το χαμόγελο. Και το χαμόγελο, τα περισσότερα θέματα τα οποία έχουν βγει και έχουν προχωρήσει, είναι γιατί χάνει ότι τηλεφωνούμε σε κάποιον φωτεινό διευθυντή αστυνομίας ή οποιονδήποτε άλλον που έχει δυνατότητα και ξιχνιάζει σε μια περιοχή κοντά στη δική σας. Μας είχε πάρει κάποια γιαγιά και λέει, το λέω λίγο δεν πειράζει, με τον τρόπο που το είπε, είναι αυτός ο παλιόγερος απέναντι από το σπίτι μου και βάζει αγοράκια και τα κακοποιεί σεξουαλικά. Αυτό και μόνο δεν μπορούσαμε να το δώσουμε εμείς αναφορά στον εισαγγελέα τηλεφωνικά και ανώνυμα. Γιατί δεν αποδεικνύεται κάτι. Οπότε... Όμως παίρνοντας τηλέφωνο έναν φωτεινό διοικητή τμήματος ασφαλείας, πώς το έκανε δεν το ρωτήσαμε. Δικό του πρόβλημα, δικό του θέμα και δική του γνώση. Τον έπιασε παυτοφόρο με το αγοράκι εκείνο που μας είπε η γιαγιά εκείνη την ώρα, ένα 11χρονο παιδί, και ξιχνιάστηκε ο 77χρονος που έγινε τεράστιος ντόρος στη Βόρεια Ελλάδα τότε, ο οποίος κακοποιούσε παιδιά και πολλά παιδιά μάλιστα. Είναι μια αλυσίδα, μια αλληλουχία λοιπόν, ότι ναι, σηκώστε το τηλέφωνο, ας μην απογοητεύεστε ότι δεν γίνονται πείτε πράγματα. Πείτε εσείς τι είναι να πείτε και εσείς θα ταξιολογήσετε στη συνέχεια και θα κάνετε τις κινήσεις σας. Όμως το σημαντικό για να προλάβουμε το κακό, γιατί κάνουμε πάρα πολύ πρόληψη και δεν φαίνεται. Σωστά. Η πρόληψη που κάνει το χαμόγελο στα σχολεία με τους 27 ψυχολόγους και το γεγονός ότι στηρίζουμε για να μην φύγουν τα παιδιά από τις οικογένειες που έχουν προβλήματα επιβίωσης, στηρίζουμε ολιστική όμως κάλυψη των αναγκών, όχι έτσι φιλανθρωπικά με μια σακουλίτσα, 16.573 παιδιά και τις οικογένειές με προβλήματα διαβίωσης. Με τα εκπαιδευτικά, με τα ιατρικά, με την καθημερινότητα και σταθερά όλο τον χρόνο, όχι Χριστούγεννα και Πάσχα. Έτσι. Έτσι. Όποιος έχει παιδιά καταλαβαίνει τις ανάγκες. Πρόεδρε, οικονομικά πώς πάτε? Απλώνουμε το χέρι και ζητάμε την υποστήριξη. Και μάλιστα όταν υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και δημιουργούν... δυσπιστία, ας το πούμε. Δυσπιστία. Γιατί δεν κάθισε ποτέ κανένας, μόνο τώρα υπάρχει μια νομοθεσία, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και πριν κάτι συμβεί να το προλαβαίνουμε, να μην πέφτει και γίνεται. Γιατί υπάρχει, κάποιοι ξεκινούν με καλές διαθέσεις στον δρόμο, όμως κάτι γίνεται, κάτι κάπως γίνεται και αν δεν αποδειχθεί κάτι βέβαια χαλάει, σωστά. Δικαστικά μπορεί κάτι να χαλάει. Δεν θα λάβω θέση, αλλά θα πω ότι εμείς χαιρόμαστε όταν έρχεται έλεγχος ή εποπτεία ελέγχου, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, αν έχεις κάνει ένα λάθος το διορθώσεις. Σωστά. Και όχι να σε βρω σκάρτο και να σε τιμωρήσω, αλλά να σε υποπτεύω για να μην κάνεις λάθος. Άρα, αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, επιβεβαιώνω, όπως στην Γαλλία, ας πούμε, υπάρχουν φορείς ιδιωτικοί, ΜΚΟ, όπως λένε, εμείς το λέμε εθελοντικό οργανισμό, γιατί το ΜΚΟ ακούγεται δυστυχώς έτσι όπως κατάντησε. Ναι, είναι παρεξηγημένη η έννοια. Ναι. Τους επιδοτούν μέχρι και 100%. Γιατί λέει, εσείς κάνετε καλά τη δουλειά σας. Το κράτος δεν μπορεί, Γαλλία μιλάω, μην μπερδεύσουμε την Ελλάδα, το κράτος δεν μπορεί να το κάνει αυτό τόσο καλά και με τέτοια, έτσι, με τέτοια δυνατότητα και θα σας δώσουμε 100% βέβαια ή 75% ανάλογα, αλλά θα σας ελέγχουμε, θα σας κάνουμε φύλο και φτερό προκειμένου να ξέρουμε ότι αυτή η δουλειά γίνεται με τρώτη ποιότητα αλλά και τα οικονομικά και όλα αυτά. Το χαμόγελο λοιπόν του παιδιού που το ξέρουν και οι πέτρες, θα μου επιτρέψετε να πω. Τι είδους στήριξη δέχεται από την πολιτεία, την ελληνική, τη δική μας πολιτεία, του κράτους μας? 28 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας, ευχές. Ναι, πέρα τις ευχές. Εντάξει. Ευχές και ότι όλες οι υπηρεσίες του κράτους, και το χαιρόμαστε αυτό γιατί έτσι κάνουμε, έχουμε αποτέλεσματα, μας καλούν για οτιδήποτε συμβεί, είτε η αστυνομία, είτε οι εισαγγελείς, είτε η πρόνοια, είτε τα νοσοκομεία που έχουν παιδιά. Άρα έχετε αντικαταστήσει το κράτος σε αυτό το κομμάτι. Όχι, μην το λέτε αυτό. Προσέξτε. Όχι, γιατί? Γιατί αυτό μας κάνει κακό. Αλήθεια. Θα πείτε συμπληρώνουμε το κράτος. Συγγνώμη, το λέω έτσι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Το λέω με έναν τρόπο. Συμπληρώνετε το κράτος. Συμπληρώνουμε. Ακεπημένο στην αρχική μου. Έτσι πρέπει να είναι ένας εθελοντικός φορέας. Άσχετα όμως με αυτό, όταν κάποιοι λίγοι αισθανθούν ότι κάποιος κάνει πολύ καλή δουλειά,
Δεν κοιτάνε να κάνουν και εκείνη καλή δουλειά, κοιτάνε να κόψουν τα πόδια. Εντάξει, άρα, τώρα, πρόεδρε, το ξέρετε, στην Ελλάδα το να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα είναι, τι να σας πω τώρα, κύριο χαρακτηριστικό. Εντάξει, αλλά ξέρετε, δεν ήξερα εγώ από αυτά. Ήμουν επιχειρηματίας μέσα σε ένα χώρο τεχνολογίας, όμως η τεχνολογία, οι άνθρωποι της τεχνολογίας είναι πολύ ευαίσθητοι και παρόλο που είναι... που ασχολούνται με την τεχνολογία, βγάζουν πράγματα και δεν τα ξέρα αυτά. Τα άμαθα με τον δύσκολο τρόπο να είναι καλά εκεί που είναι ο Ανδρέας, που χάρη σε αυτόν όλα αυτά γίνονται. Ο μικρός λοιπόν μου έδωσε μια δυνατότητα να επιβιώσω κι εγώ, αλλά να επιβιώσω και τόσα παιδιά μαζί όμως. Και θα το πούμε όλη τη δύναμη της ψυχής μου, αγαπητή μου. Το καλό στοιχείο που έχει αυτή η ελληνική κοινωνία, που είναι τόσο πολύ, που είναι κρυμμένο όμως, γιατί φοβάται να σηκώσει κεφάλι. Γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί που λένε οι Έλληνες, οι έτσι, μπιπ Έλληνες, μπιπ Ελλάδα, ξέρετε όλο αυτό. Δεν είναι έτσι. Είναι αισιόδοξο, απεσιόδοξο με όλα αυτά που βλέπω και που γίνονται. Αλλά χάρη σε αυτή την αισιοδοξία μπορούμε να δούμε την Ελλάδα να προχωράει. Μπορούμε να δούμε τα πράγματα να προχωράνε. Γιατί αν σηκώσουμε το τηλέφωνο και πάρουμε έναν εισαγγελέα τώρα το βράδυ στις 2 η ώρα, 3 η ώρα, δεν θα μας βρήσει. Μπράβο. Θα ανταποκριθεί. Ναι. Έτσι, άρα λοιπόν και εμείς το ίδιο. Άρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν φορείς που όμως όλα τα παίρνουν ένα δρεπάνι και τα κακυρώνουμε. Θα ήθελα όμως να μην χάσουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι λαβαίνουμε 515 κλήσεις την ημέρα στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά. 515 κλήσεις την ημέρα. Περίπου 200.000 το χρόνο λάβαμε και με 12-13 δευτερόλεπτα η μέσο ώρα αναμονής. Κάνει την τεράστια δυνατότητα τεχνολογίας που μας έδωσαν οι μεγαλύτερες εταιρείες, γιατί πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς γίνονται όλα αυτά. Δεν βγάζει το χαμογελό μετρητό και δίνει για να έχει τεχνολογία. Είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο που έχουν έδρα την Ελλάδα, μαζί με ελληνικές εταιρείες και την Εθνική Τράπεζα. Μας έχουν εξοπλίσει με τεχνολογία που δεν υπάρχει στα καλύτερα συστήματα καλά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν μας δίνει δυνατότητα να έχουμε αυτοματοποίηση, να έχουμε επαγγελματίες βέβαια. Πρέπει να πληρώνουμε επαγγελματίες. Να πληρώνουμε τους επαγγελματίες, όχι εθελοντές. Οι εθελοντές είναι για άλλες δράσεις. Σε ένα σημείο είναι ο εθελοντισμός. Μετά πάμε στους επαγγελματίες. 4.500 εθελοντές ακριβώς. 4.500 εθελοντές ενεργοί που ανά πάσα στιγμή σηκώνουμε το τηλέφωνο και είναι παρόντες, παρούσες. Πρόεδρε, υπάρχουν παιδιά που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς για υιοθεσία? Η υιοθεσία, η νέος νόμος υιοθεσίας που κατά την άποψή μας είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Ναι. Απευθύνεται στο φορέα για υιοθεσία παιδιών. Απευθύνεται στην περιφέρεια. Θα πάει μια οικογένεια λοιπόν που θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί. Ναι. Και λέω να το προτιμήσει γιατί έτσι σώζει δύο ψυχούλες. Mm-hmm. Η περιφέρεια θα περάσει από μια διαδικασία αξιολόγησης και μετά... Τα παιδιά που υπάρχουν με ένα σύστημα που λέγεται AnyNet, διαθέσιμα στους διάφορους φορείς όπως και το χαμόγελο, μπορούν να κάνουν αυτό το συνδυασμό. Έρχονται δηλαδή παιδιά από τον Εύρο, οικογένειες από τον Εύρο, από την Κρήτη, που γίνεται μια τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχουν όμως παιδιά μικρά, δυστυχώς αρκετά. Ναι. Αυτή είναι η προτίμηση των ανθρώπων για την υιοθεσία. Και είναι μεγαλύτερα παιδιά τα οποία και εκείνα θα ήθελαν να έχουν μια οικογένεια. Και η ευλογία της οικογένειας είναι το συμπατικότερο. Κανένας χώρος δεν μπορεί να δώσει έστω και του χαμόγελου που είναι αυτή η αγάπη και η θαλπορή και η φροντίδα στα σπίτια μας. Κανένας χώρος λοιπόν δεν μπορεί να δώσει τόσα πολλά όσα μπορεί να δώσει η θαλπορή και η ζεστασιά μιας οικογένειας. Είναι αυτό που λέγαν και οι παλιοί. Η χειρότερη οικογένεια, το καλύτερο ίδρυμα. Δεν ελέγχθη τυχαία αυτό. Δεν είναι όλα ιδρύματα και κάποιες λέξεις πρέπει... Και χθες αυτό κάναμε πρέπει να το αλλάξουμε. Στη συνάντηση κάναμε μια κάτι πολύ σημαντικό. Καλέσαμε συναδέλφους σας όχι για να συμμετέχουν στην συνέντευξη, να συμμετέχουν στη συζήτηση. Έτσι. Και είπανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα γιατί εσείς είσαστε στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Ξέρετε πράγματα, όμως αναγκαζόσαστε από την πίεση του χρόνου και των γεγονότων να τα λειτουργείτε με έναν τρόπο... Ο οποίος δεν θα ήταν αυτός που θα θέλετε σαν άνθρωποι, σαν προσωπικότητα. Ναι, δεν μπαίνουμε στην πολύ λεπτομέρεια, επειδή ακριβώς πρέπει να προλάβουμε πολλά. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά που υπόθηκαν λοιπόν από κάποιους συναδέλφους σας, αστυνομικούς συντάκτες και άλλους, ήταν μοναδικά και ήταν ακριβώς αυτά που λέμε και εμείς, ότι το θέμα της βίας δεν είναι υπόθεση της αστυνομίας και του εισαγγελέα, είναι υπόθεση της κοινωνίας, του σχολείου, να καθίσουμε με τα παιδιά, να δούμε τι γίνεται, να μην βάζουμε στίγματα στα παιδιά, να σταματήσουμε να λέμε δομές.
Η δομή του χαμόγελο, η δομή εκείνο, με μια διαδικασία που έγινε πέρσι, ισοπεδώθηκαν τα πάντα και έγιναν δομές. Δεν είναι όλες δομές, λοιπόν. Η λέξη δεν είναι άσχημη, ο τρόπος που χειρίζεται. Η τρόφιμη στα. Άρα το χαμόγελο του παιδιού, πώς να το λέμε, σκέτο χαμόγελο του παιδιού. Όχι, ένας οργανισμός, το χαμόγελο του παιδιού, τα σπίτια όμως προεδρικής προτασίας που λειτουργούμε, τα λέμε σπίτια. Τα λέτε σπίτια. Το σπίτι. Σπίτια φιλοξενίας. Ναι, ναι. Και άλλους χώρους και ιδρύματα ακόμη, γιατί ξέρετε, δεν σκεφτόμαστε μόνο τα παιδιά που μεγαλώνουν στο χαμόγελο. Σκεφτόμαστε και τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα, κανονικά ιδρύματα, κρατικά και άλλα και εκκλησιαστικά. Που είναι σε έναν άλλο κόσμο εκεί. Ενώ ξεχωριστά από ελέγχους και τέτοια και διαδικασίες. Ναι. Πρέπει να πω λοιπόν ότι δεν πρέπει τα παιδάκια στενοχωριούνται πάρα πολύ όταν ακούνε στα νέα η τρόφιμη του τάδε ιδρύματος, η δομή ή το ίδρυμα. Ακόμη αυτή και αυτή η λέξη, αν κάποιο πείτε σε κάποιο παιδί του χαμόγελο ότι είσαστε στο ίδρυμα, θα σας απαντήσει και μάλιστα έντονα, δεν είναι το χαμόγελο ίδρυμα. Γιατί αισθάνεται είναι το σπίτι μας. Θαλπορεί, προσωρινό σπίτι, αν θέλετε για κάποια έγιναν και πιο μόνιμο, λένε κάποιοι γιατί. Γιατί είχαμε 8 παιδιά και δεν τα χωρίσαμε. Δεν τα χωρίσαμε, τα κρατήσαμε. Και τώρα μεγάλωσαν τα παιδιά, τα πιο μεγάλα, και στηρίζουν τα μικρότερα. Αυτό ήταν το μεγαλείο που έκανε το χαμόγελο. Λέω έκανε γιατί τώρα τα πράγματα αλλάζουν με τις νομοθεσίες. Τι εννοείται αλλάζουν δηλαδή? Τώρα μην με βάζετε να σας πω λεπτομέρειες. Δεν θέλω να μου πείτε πολλές λεπτομέρειες, αλλά αν δυσκολεύει το έργο σας, αυτό θα πρέπει να υποθεί. Κοιτάξτε, το έργο μας δεν δυσκολεύει, τα παιδιά δυσκολεύει. Γιατί τα παιδιά είναι παρκαρισμένα τώρα στα νοσοκομεία, από τη νέα νομοθεσία. Τα παιδιά, για να πάνε πλέον σε κάποιο χώρο, έστω όπως μου είπε και κάποια εισαγγελέα, αχούρι κύριε Γιαννόπουλε, έχετε. Λέω, τι λέτε κύριε εισαγγελέα? Μου λέει, προκειμένου να φύγουν από τον κίνδυνο και από την κατάσταση που ζουν, ακόμη και σαν χούρι θα ήταν καλύτερα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπου ένας χρόνος αναμονής για να βρουν παιδιά κάποιο χώρο, έστω και αχούρι. Γιατί εμείς αν πάρουμε περισσότερα παιδιά τώρα θα πέσουν τα πρόστιμα, γιατί υπάρχει ο νόμος που λέει πρόστιμο μέχρι 100.000, υπάρχουν οι κουζίνες που πρέπει να τις στρεσάρουμε κλπ. Άρα όμως προσπαθούμε με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, που προσπαθεί η κυρία Ζαχαράκη να κάνει το καλύτερο δυνατό, να βοηθήσουμε να λειτουργήσει καλύτερα θεσμοί, γιατί πρέπει να τους στηρίξουμε τους θεσμούς και όχι να τους, όπως γίνεται συνήθως από κάποιες ΜΚΟ, και όχι να τους βάζουμε προβλήματα. Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να τα λέμε συχνά πυκνά, να μας τα θυμίζετε όλα αυτά. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η γραμμή του χαμόγελου είναι γνωστή. Το σπίτι σας είναι πάντα ανοιχτό και η αγκαλιά σας επίσης. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας όχι μόνο ενήλικες και τα ίδια παιδιά. Και τα ίδια τα παιδιά. Και αυτό γίνεται. Εσείς ξέρετε πώς να αντιδράσετε. Δεν υπάρχει το στίγμα στην συμπεριφορά σας. Εσείς δεν θέλετε να στιγματιστούν άτομα. Αυτό να το ακούν όλοι. Και μακάρι να βοηθήσετε ούτε ακόμη περισσότερα. Ούτε και οι οικογένειες που έρχονται να τους στηρίξουμε με αξιοπρέπεια. Μα προς Θεού. Δεν θα περιμένουν στην ουρά. Θα έρθουν με ραντεβού. Γιατί σήμερα εκείνη, αύριο εσύ. Αύριο εσύ ο ίδιος. Γιατί πολλές φορές έχουν βρεθεί συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι πολύ ψηλά ιστάμενοι που να μην έχουν την καθημερινό και να έρχονται στο χαμόγελο για να στηρίξουμε. Φυσικά δεν θα τους εκθέσουμε και θα πούμε, κοιτάξτε αυτός ο δημοσιογράφος, γιατί και αυτός άνθρωπος είναι. Έχει ένα επάγγελμα και κάποια στιγμή καταστράφηκε. Αν θέλουμε να δώσουμε στίγματα, να βάλουμε στίγματα, κύριε Γιαννόπουλε, θα βρούμε πάρα πολλά. Το θέμα είναι πώς θα δώσουμε βοήθεια και το στίγμα, ακριβώς, αφήστε το. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκλονιστικά πολύ αυτά που μας είπατε, ότι ακόμη και σήμερα σε χωριά υπάρχουν παιδιά τα οποία κάποιοι θέλουν να κάνουν αόρατα. Δεν γίνονται δυστυχώς. Ή τι να πω πια. Να τα ξαναλέμε και να μας θυμίζετε και να μας λέτε και τις ανάγκες του χαμόγελου του παιδιού και να βοηθάμε όπως μπορούμε όλοι μας. Αυτό είναι συνεχές και διενεκές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και κουράγιο πάντα. Να είστε καλά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο σας είπα είναι πολύ χειρότερο. 6 παιδιά την ημέρα έπεφταν θύματα κακοποίησης το 23. 6 παιδιά έφταναν στο χαμόγελο του παιδιού. Τα παιδιά ήταν πολλά περισσότερα. Ότι έχουμε ακόμα σε χωριά παιδιά τα οποία κάποιοι θέλουν να τα κάνουν αόρατα για να μην έχουν το στίγμα. Ποιο στίγμα και από ποιους. Μην γυρίζουμε στα χρόνια πίσω. Έχουμε αλλάξει εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.